Να ακούσουμε, εγώ θα έλεγα, και τον τρίτο ομιλητή, ο οποίος υποθέτω ότι θα μας μιλήσει, ο κύριος Γιούρης, για την ιδιωτική ιατρική, και μετά ίσως να κάνουμε μια συζήτηση. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση. Γιατί είμαι εγώ εδώ? Γιατί ουσιαστικά όλα όσα προαναφέρθηκαν, λίγο πολύ τα έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω περάσει δύο φορές από ιατρείο. Μία φορά όταν πρωτοτελείωσα την ειδικότητα το 2003 και μία φορά πριν από 6 χρόνια αποφάσισα να παραιτηθώ, όντας επιμελητής Α στο νοσοκομείο του Σερών, και τώρα θα ήμουν διευθυντής εκεί. Δεν το μετάνιωσα, να είμαι ειλικρινής. Άρα, μάλλον για να μιλήσω σε εσάς για το πώς γίνεται και τι σημαίνει ένα ιδιωτικό ιατρείο, είμαι ίσως και ο ιδανικός. Ίσως για πολλούς από εσάς, εγώ δεν σας το εύχομαι, μακάρι να πάτε πολύ καλύτερα από μένα, είμαι ο καθρέφτης σας στο μέλλον. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνετε το ιατρείο, έτσι. Okay. Πού θα το κάνετε? Τι επιλογές έχετε? Κέντρο, επαρχία, νησί? Πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς. Τι σημαίνει έρευνα αγοράς? Πρώτον, πρέπει να δείτε τι υπάρχει, τι ανταγωνισμός υπάρχει. Όταν λέει ανταγωνισμός, δεν θα καθίσετε να δείτε πόσοι έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Θα δείτε και τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει ένα καλό νοσοκομείο? Υπάρχει κάποιος καλός νοσοκομιακός που χειρουργεί? Γιατί ένας να υπάρχει θα σας πάρει πάρα πολύ δουλειά. Είναι απλά τα πράγματα. Ένας καλός επαρχιώτης γιατρός να υπάρχει σε μια πόλη των 50.000 τραβάει το 70% της κίνησης. Άρα, το να πάτε να ανοίξετε ένα ιατρείο, επειδή κοινωνικά πρέπει να πάτε στην πόλη σας, επειδή εκεί παντρευτήκατε, εκεί είναι το σπίτι σας, δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Μπορεί παραδίπλα να υπάρχει μια κομμόπολη, έτσι, των 10.000 κατοίκων, που δεν έχει κανέναν ουρολόγο και περιμένουν οι κάτοικοι να πάει κάποιος εκεί. Οπότε, καλό είναι πριν να ανοίξετε, να μην βασιστείτε στα λόγια των συγγενών και των φίλων. Έλα να ανοίξεις, εδώ δεν έχουμε ουρολόγο. Γιατί ξέρετε τι περιμένουν στην επαρχία? Κυρίως, αλλά και στο κέντρο, στα περιφερειακά. Περιμένουν ουσιαστικά έναν πολύ έμπειρο ουρολόγο να πάει στην περιοχή τους, έτσι, και να είναι εκεί πέρα. Μάμα ήταν καλός και έμπειρος, πιθανότατα θα καθόταν στο κέντρο. Άρα, προσοχή πάρα πολύ στην επιλογή. Πόσο κοστίζει τελικά όμως ένα ιατρείο? Ας πούμε ότι αποφασίζετε να το ανοίξετε. Πάντα θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι τα πάντα πληρώνονται. Δεν είναι απλά τα πάντα. Το ηλεκτρολογικό, το χαρτί, ό,τι χαρτί και να έχετε. Υπερήχου θέλετε, κουζίνα θέλετε, τουαλέτα θέλετε. Όλα πληρώνονται. Το Α4 τα πάντα. Όταν λοιπόν θα πάτε να ανοίξετε το ιατρείο, δεν θα πάτε να βρείτε μια εταιρεία που ευτυχώς λόγω των Ασιατών πλέον έχουν φθηνά εργαλεία και θα πείτε: α, ωραία, θα πάρω έναν υπέρηχο, ένα κυστεροσκόπιο, ωραία, 10 χιλιάρικα μου φτάνουν. Δεν σας φτάνουν. Δεν σας φτάνουν καθόλου. Θα υπολογίσετε ότι ένα μέσο ιατρείο, χωρίς πολυτέλειες στο να χτιστεί αυτή τη στιγμή, θέλει για να μπείτε να λειτουργήσετε γύρω στους 25.000 ευρώ. Έτσι. Για να μην γελιέστε με τα νούμερα, θα πρέπει αυτά να τα έχετε υπολογίσει. Εντάξει. Τώρα, τι εξοπλισμό θα έχετε μέσα σε αυτό το ιατρείο τελικά, τι θα έχετε, έτσι? Αυτό εξαρτάται. Σίγουρα θα έχετε έναν υπέρηχο, έτσι. Τι υπέρηχο, πόσο καλός θα είναι, θα έχει τρίπλεξ, θα είναι τρεις κεφαλές. Αυτό θα το δείτε. Η γνώμη μου είναι, δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε κάτι πολύ ακριβό, κάτι που να σας επιτρέπει να βάλετε διάγνωση. Θα κάνετε κυστεροσκοπήσεις. Τι θα κάνετε, τι κυστεροσκόπη θα πάρετε? Ιδιωτικά μιλώντας, ξεχάσετε τα άκαμπτα. Δεν υπάρχει άκαμπτη κυστεροσκόπηση στο ιδιωτικό ιατρείο. Έτσι, για να μην γελιόμαστε. Είναι μόνο εύκαμπτη. Μόνο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δείτε τι άλλο θα κάνετε. Να θυμάστε ότι ακόμα και τα λεπτά καθητηράκια κοστίζουν. Αυτό δηλαδή που είχατε στο νοσοκομείο μέχρι τώρα, έλα φέρε, άλλον καθετήρα, χρεώνεται, πληρώνεται. Εντάξει. Πληρώνεται καλά. Όταν θα φεύγει ο ασθενής και σας λέει τι κόστος έχει, θα πρέπει να ξέρετε τι θα του ζητήσετε. Δεν μπορεί να έχετε εξοδεύσει 50 ευρώ υλικά και του λέτε 40 ευρώ επίσκεψη. Καήκατε. Μπήκατε από μέσα. Τώρα, όσον αφορά τι θα κάνετε τελικά σε αυτό το ιατρείο ή τι μπορείτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο. Θα σας πω ένα. Όταν είχα τελειώσει, είπα: λέω, θα κάνω βιοψία προστάσεως στο ιατρείο. Η πρώτη βιοψία που έκανα, και είχα κάνει αρκετές στην ειδικότητα, και μόνος μου και. Έκανε μια παράσχημα αυτή του γονονία απίστευτη. 4 πίεση. Η πρώτη που έκανα. Θυμάμαι, ήταν από κάτω δύο παθολόγοι, τους φώναξα, έγινε ένας χαμός εκεί πέρα. Πώς τη γλιτώσατε, ήταν και γνωστός ο ασθενής.
Άρα, η βιοψία προστάτη, όσο απλή πράξη και να είναι, και όσο εύκολο να είναι σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, είναι πάρα πολύ δύσκολη και μπορεί να σας μπλέξει πάρα πολύ σε ένα ιατρείο. Και νομικά, να το ξέρετε, δεν είστε καλυμμένοι. Δεν επιτρέπεται να γίνεται βιοψία προστάτης στο ιατρείο. Μπορείτε σαν ουρολόγοι να την κάνετε σαν πράξη, αλλά δεν επιτρέπεται. Εντάξει. Και η στεροσκόπηση. Αυτό που είπαμε. Να έχετε κάνει χίλιες χιστεροσκοπήσεις, να μάθετε να βλέπετε. Αλλά να ξέρετε, άμα δεν κάνετε εύκαμπτη χιστεροσκόπηση, δεν θα πατήσει ψυχή. Έτσι. Δεν θα πατήσει ψυχή. Μόνο εύκαμπτη χιστεροσκόπηση. Μικροεπεμβάσεις. Τι θα κάνετε. Θα κάνετε περιτομή. Ωραία, θέλετε μια καλή διαθερμία. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια καλή διαθερμία. 1.500 ευρώ το λιγότερο. Γιατί να τα δώσετε. Υπάρχει δίπλα μια κλινική. Με ασφάλεια, με έναν που θα σας βοηθάει. Όπως το λέω γενικά όμως, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, για να δώσουμε σωστή και καθαρή, οτιδήποτε επεμβατικό είναι καλό να το αποφεύγετε. Καλό να αποφεύγετε, ναι. Τέλος. Αυτό ποτέ. Πλέον είναι στο 2020. Οτιδήποτε επεμβατικό, όχι παρεμβατικό, επεμβατικό, να γίνει σε κλινική. Είμαστε στο 2020 και ένα θα στραβώσει και ένα. Θα σου κλείσει το σπίτι. Ένα. Δεν έχετε δικαίωμα. Ένα. Και αν είστε επαρχία, τελείωσε. Το έχει μάθει την άλλη μέρα όλη η πόλη. Εντάξει. Και τελικά, η επιλογή σας θα γίνει, ωραία. Πού έχετε μετακινηθεί για ένα χειρουργείο, πού θα το κάνετε, πού είστε. Αν είστε σε μια επαρχιακή πόλη που είναι πολύ μακριά από κάποιο κέντρο, πώς θα το κάνετε αυτό το χειρουργείο. Θα πηγαίνετε κάποιες μέρες εκεί πέρα, θα κλείνετε το ιατρείο, θα πηγαίνετε, θα πρέπει να μένετε κάτω, να βάζετε το χειρουργείο, να το ξαναδείτε την άλλη μέρα. Να. Έτσι. Άρα. Ας πούμε ότι ήρθε η ώρα τελικά, το ανοίξατε το ιατρείο, αλλά πρέπει να τα χειρουργήσετε κάπου. Πρέπει να βρείτε και μια κλινική να τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ωραία. Και τελικά, σε αυτή την κλινική που θα πάτε, έχετε ξαναπάει. Τι σας ξέρει κανένας όταν πάτε εκεί πέρα πρώτη φορά. Ωραία, γιατί στο νοσοκομείο ήσασταν ειδικευόμενος, ο τελειόφυτος, που όλοι τον ξέρανε και όλοι λέγανε φωνάξτε τον και τα ξέρει όλα και τα κάνει. Στην κλινική που πήγατε δεν σας ξέρει κανένας. Ξέρετε να στείλετε ένα κρεβάτι, ένα χειρουργικό κρεβάτι, ειλικρινά. Σκεφτείτε μέσα σας αν αύριο θελήσετε να στήσετε ένα κρεβάτι για να κάνετε μια διουρηθρική ή να κάνετε μια κρυσοκύλη. Τι θα έχετε πάνω. Αυτό δηλαδή που βλέπατε έτοιμο να το έχει η κοπέλα στο νοσοκομείο, καθίσατε ποτέ να ρωτήσετε τι ακριβώς ράματα χρησιμοποιείτε. Τι βελόνι πρέπει να βάλετε. Γιατί θα σας τα ρωτήσει την πρώτη φορά θα πάτε η κοπέλα εκεί. Και δεν θα σας τα ρωτήσει απλά. Θα περιμένει και όλοι εκεί προϊσταμένοι τι κάπνο φουμάρει ο καινούριος. Για να σας κρίνει. Άρα πρέπει να ξέρετε, να μάθετε, να στείνετε τραπέζι. Οπότε όταν κατεβαίνετε στο χειρουργείο δεν θα παίρνετε ότι σας δίνει η κοπέλα. Θα λέτε γιατί μου το δίνει αυτό. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά που δεν τα κάνουμε τις περισσότερες φορές στην ειδικότητα. Εντάξει. Και ωραία. Και πήγατε εκεί πέρα. Μπήκατε να χειρουργήσετε. Ωραία. Πόση εμπειρία έχετε να χειρουργήσετε. Δηλαδή, αν αύριο θελήσετε να κάνετε μια διουρηθρική προστατεκτομή. Μπήκατε, είστε σίγουροι ότι στην κλινική μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας. Μπορεί στο νοσοκομείο να σας άφηναν και να την κάνετε μόνοι. Αν βρεθείτε μόνοι στην κλινική, είστε σίγουροι. Σας πληροφορώ, δεν είστε. Δεν είστε. Την πρώτη φορά που πήγα να κάνω περιτομή στη ζωή μου στην κλινική, περιτομή. Φώναξε ένα ξάδελφο μου που ήταν τρίτο έτος ειδικότητας μαζί. Όχι, τι ξέρει παραπάνω από μένα. Ήρθε και μου λέει: τι θα σου κάνω τώρα. Δεν πειράζει, κάτσε εδώ πέρα, λέω απλά να σε βλέπω. Τόσο πολύ έτρεμα τα πόδια μου. Περιτομή. Αυτό που στην ειδικότητα λέτε: έλα, μωρέ, ποιος θα το κάνει, πάτε να το κάνετε. Άρα, άλλο τι κάνετε στο νοσοκομείο και άλλο τι θα κάνετε όταν θα πάτε πρώτη μέρα στην κλινική. Στην κλινική πρώτη μέρα θα πάτε, πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να το κάνω. Αλλιώς. Βρείτε μια ομάδα να σας στηρίξει. Ίσως στην αρχή θα το χρειαστείτε. Θα χρειαστείτε δηλαδή μια ομάδα, έναν έμπειρο δίπλα σας, να σας πάρει από το χέρι και να πάει στον κλινικάρχη, στην προϊσταμένη της κλινικής και να πει αυτός είναι ο Απόστολος, είναι καλός, θα χειρουργεί, αλλά θα είμαι και εγώ από πίσω. Την ώρα που θα στραβώσει να ξέρετε ότι υπάρχει ένα άτομο που να έρθει απλά να δει. Δεν χρειάζεται να βάλει το χέρι του, να δει. Ό,τι επέμβαση και να κάνετε. Από βραχή χαλινό μέχρι τι να πω. Ό,τι θέλετε. Ό,τι τραβάει το χέρι σας. Δεν ξέρω. Καθένας με τις ικανότητές του. Καλό είναι όμως να έχετε backup. Έτσι. Τώρα. Πήγατε στην κλινική. Τι κλινική είναι αυτή. Είναι κάποια μικρή φθηνή κλινική. Ωραία. Τι υποστήριξη έχει αυτή η κλινική.
Γιατί, ωραία, εγώ μπορεί να θέλω να πάω να κάνω ριζική προστατευόμενη λαπαροσκοπική σε μια μικρή κλινική. Έχει την υποστήριξη όμως αυτή? Μπορεί να με καλύψει όταν κάτι στραβώσει? Όχι. Τι εξοπλισμό έχει? Πάτε πρώτη μέρα, σας λέω εγώ. Πάτε πρώτη μέρα. Στις καλύτερες κλινικές να πάτε. Όχι, το ρεζοσκόπιο δεν κουμπώνει καλά. Όχι, είναι στραβό. Όχι, δεν δουλεύει. Καταλαβαίνετε, να έχετε μπει να χειρουργήσετε με όλο το άγχος που έχετε και το ρεζοσκόπιο μη σας κουμπώνει καλά, να μην τραβάει καλά, το ελαττήριο να κολλάει. Γιατί θα τα βρείτε αυτά. Ο προηγούμενος τα έχει χρησιμοποιήσει, τα πέταξε, τα έκανε. Είναι καλό να πάρετε δικό σας εξοπλισμό? Για μένα είναι. Για μένα, για αυτά τα χειρουργεία που θα κάνετε συχνά, πάρτε δικό σας εξοπλισμό. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβώς. Δεν είναι καθόλου ακριβώς το να πάρετε τα εργαλεία σας. Αλλά κάντε το. Θα σας βοηθήσει. Και αφού λοιπόν διευθετήσαμε το θέμα ιατρείου και κλινικής, πάμε να δούμε τελικά τι γίνεται. Έτσι, ωραία, το ανοίξατε το ιατρείο, λένε, αλλά ο κόσμος δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Έχετε αυτή την απογοήτευση. Και ξέρετε γιατί? Αυτό είναι το χειρότερο. Από εκεί που ήσασταν ο top της κλινικής, αυτοί που όλοι ήταν πάνω του, τους είχαν δίπλα οι διευθυντές, οι καθηγητές, όλο το νοσοκομείο σας ήξερε, ξαφνικά είστε σε ένα ιατρείο άδειο. Δεν χτυπάει πόρτα. Και λες, εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Αυτά τρέχουν τα έξοδα. Πρέπει να έχετε κομπόδεμα, παιδιά. Υπομονή και κομπόδεμα. Δεν είναι έδωσα τα 25 χιλιάρικα που σας είπα και δεν έχω τίποτα άλλο, αλλά 25 θέλει. Γιατί θα περάσει ένας χρόνος, 2 χρόνια στην επαρχία και ίσως και 5 χρόνια στο κέντρο και αν αρχίσετε να βγάζετε πάνω από τα έξοδά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε έτοιμοι. Εντάξει, όλα να τα έχετε υπολογίσει. Θέλει πολύ υπομονή. Θέλει και από εκεί πέρα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε, ας πούμε, να καταρρυφθείτε το χρόνο για μετεκπαίδευση, δηλαδή να πηγαίνετε σε μια κλινική κάπου που σας δέχονται ή έστω να πάτε να βρείτε ένα μεγάλο ιδιώτη και να του πεις, θέλω να έρθω. Εγώ πήγα κάποτε στο συγχωρημένο το Λαμπανάρι το 2005 και μου λέει, τι θες αγόρι μου? Λέω, κύριε Λαμπανάρι, λέω, θέλω να έρθω να βλέπω. 7 η ώρα το πρωί βάζουμε χειρουργείο, μου λέει. 7 η ώρα το πρωί ήμουν εκεί. Έμαθα. Και γέμισα τον χρόνο μου. Πάρα πολύ υποκριτικά. Και με μάθαν στην κλινική. Αυτό που λέγαμε. Άρα, εκείνο που πρέπει λοιπόν, αυτό που λέμε, πλαισίωση έμπειρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο δυστυχώς χρειάζονται δημόσιες σχέσεις. Και όταν λέω δημόσιες σχέσεις, δεν εννοώ μόνο να χαμογελάτε και να δίνετε το χέρι σε όλους. Χρειάζεται να κουνηθείτε, χρειάζεται να σας δούνε, χρειάζεται να πάτε σε κάποιον σύλλογο, κάπου να κυκλοφορήσετε. Αλλά ταυτόχρονα να πείσετε ότι είστε καλοί. Χρειάζεται να κάνετε αγκαρίες και λάντζα. Θα σας παίρνουν, γελάτε στο σπίτι να δείτε τη γιαγιά. Μα τώρα τη γιαγιά θα πάω να δω. Τη γιαγιά θα πας να δεις. Γιατί η γιαγιά αυτή και ο συγγενής θα σου στείλουν άλλους. Και χρειάζεται και λίγο τύχη. Νομίζω έφαγα πολύ χρόνο, γι' αυτό αυτά θέλω να σας μείνουν. Πρώτα απ' όλα θα επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε. Πού θέλετε να ανοίξετε το ιατρείο και τι ακριβώς θέλετε να κάνετε τελικά σε αυτό το ιατρείο. Τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε να είστε ένας απλός ιδιώτης, ουρολόγος? Θέλετε να κάνετε μεγάλα πράγματα στη ζωή σας? Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι εκείνο. Δεν αγνοούμε τα απλά στην ειδικότητα, παιδιά. Δεν τα αγνοείτε. Δεν ξέρει κανένας σας τι έγινε η βιοψία που κάνατε την προηγούμενη μέρα στο νοσοκομείο. Κανένας σας. Στο ιδιωτικό θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα σου πει τσούζω. Τσούζω. Δεν μπορώ να κατουρίσω. Αυτό δεν το έχετε ζήσει καθόλου. Εσείς κάνατε τη βιοψία στο νοσοκομείο και έφυγε αυτός. Σπάνια, θα τον δει ο επόμενος. Ασχοληθείτε με τα εξωτερικά ιατρία. Με όλα. Τον ασθενή που κάνατε τη βιοψία, πες τον, θέλω να σε ξαναδώ, να μου πεις τι έγινε, πώς στράβωσε, τι έγινε. Πρέπει να τα μάθετε. Το τηλέφωνο θα χτυπάει για τα πιο απίθανα πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε. Για τα πιο απίθανα. Καμία σχέση δηλαδή με ό,τι είχατε στο νοσοκομείο. Πάτε στα εξωτερικά ιατρία. 3 πράγματα πρέπει να κάνετε. Εγώ είχα 19 ειδικευόμενους όσο ήμουν στο νοσοκομείο. 19. 3 πράγματα τους είπα πρέπει να μάθετε. 3 πράγματα στην ειδικότητα. Να τα μάθετε, να τα κάνετε καλά. Τα άλλα όλα, ό,τι θέλει. Να κάνετε καλό υπέρηχο, να κάνετε καλή κυστεοσκόπηση, εύκαμπτη, και να κάνετε μια καλή βιοψία προστάτου. Αυτά τα 3 θα σας δώσουν πολύ κόσμο στο ιατρείο και θα σας βγάλουν και πολλά χειρουργία. Αλλά αυτά τα 3 πρέπει να μάθετε να τα κάνετε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, επίσης, να ξέρετε αυτό που σας είπα. Προσέξτε τα έξοδά σας, μην ανοίγεστε πάρα πολύ. Και το σημαντικότερο, κανένα περιστατικό ιδιωτικά δεν είναι ασήμαντο. Αυτά που αγνοείτε στο νοσοκομείο, στο ιδιωτικό ιατρείο δεν χρειάζεται να τα αγνοήσετε. Κλείνοντας. Ήρθε ασθενής πρώτο έτος που άνοιξα το ιατρείο. Βαρανοποστήτιδα. Του την έκανα καλά. Σε ένα χρόνο μου στείλει 13 ασθενείς. Από αυτούς έβγαλα 10 χειρουργία. Μία βαρανοποστήτιδα. Και έχουν έρθει ασθενείς που ασχολήθηκα απίστευτες ώρες μαζί τους και μου είπαν bye bye, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε.
πλησίασε στο θέμα από την πλευρά του ιδιώτη γιατρού που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του βήματα στην επαρχία. Εγώ σε ένα λεπτό μόνο θα σας πω και τα προβλήματα, γιατί ακούσαμε για όλα τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Πανεπιστήμιο, για τους ειδικευόμενους. Εγώ έφυγα από το Σισμανόγλιο το 2008 και δουλεύω στο μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και όλοι νομίζουν ότι εκεί είναι ένας παράδεισος. Σε ένα λεπτό μόνο μέσα θα σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για να μην εξαδικεύουμε και να μην θεωρούμε ότι υπάρχουν παράδεισοι. Να ξέρετε ότι στα μεγάλα αυτά ιδιωτικά νοσοκομεία σας υπολογίζουν όχι σαν γιατρό, αλλά μόνον με το τι τζίρο κάνετε. Μπορεί να είστε ο καλύτερος γιατρός στην ειδικότητά σας, αλλά να ξέρετε ότι απάνω κάποιος κάθε μέρα κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις και αν τους κάνετε μεγάλο τζίρο, σας αγαπούν, σας ακούνε. Εάν δεν τους κάνετε μεγάλο τζίρο, σας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρετε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, σιγά σιγά οι τάσεις είναι ότι θα γίνουμε υπάλληλοι μεγάλων ασφαλιστικών ιδιωτικών εταιριών. Η εποχή που οι ιδιώτες γιατροί είχαν την καλύτερη τους εποχή έχει ξεπεραστεί. Το φαν που έχει αγοράσει το δικό μου το νοσοκομείο και άλλα 5 στην Αθήνα είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή να αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική και αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα γίνει αυτό το επόμενο βήμα είναι θα πούνε για έλα εδώ κύριε Λιβιζάτο τι αμοιβή έχει αυτή τη στιγμή από την ασφάλεια αυτήν, από εδώ και πέρα θα δουλεύεις με τα μισά χρήματα. Άρα το μήνυμα που θέλω απλώς να πω είναι ότι επειδή ακούσαμε προβλήματα για το Πανεπιστήμιο, για το ΕΣΥ, για τους ειδικευόμενους, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και στην ιδιωτική ιατρική. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε εργαλεία, λειτουργούμε με περισσότερη ψυχική ηρεμία, δεν έχουμε τα προβλήματα των αναισθησιολόγων. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να ξέρετε, δεν το είπα, είναι ότι είστε ο στόχος της εφορίας. Η εφορία είναι από πίσω σας και να ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα χρήματα που έχετε κόψει αποδείξεις αποδίδονται σε εσάς μετά από 8 και 10 μήνες. Άρα κάθε χρόνο πληρώνετε εφορία τεράστια ποσά για χρήματα που δεν έχετε εισπράξει. Αυτό το λέω για να μην νομίζετε ότι ωραία θα πάω σε ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο και εκεί θα είναι όλα μέλι γάλα. Θα ήθελα να ακούσω αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις ή απορίες από εσάς. Εγώ πριν το πάρω Διονύσης, απλώς να πω στις εξαιρετικές. Πραγματικά εξαιρετικό session έγινε και προτείνω Γεράσιμε να, άμα θέλετε, να σου δώσουμε να ανέβει στο site της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, γιατί αφορά κάθε Έλληνα ουρολόγο και νομίζω ότι ήταν και οι τρεις τους εξαιρετικοί. Πραγματικά ενθουσιάστηκα. Συμφωνώ απόλυτα. Το κάλυψαν. Ένα που ήθελα να βάλω, γιατί επιμένω σε αυτό και επιμένω στους δικούς μου. Όλοι βγαίνετε και δεν έχετε τα λεγόμενα soft skills, τα οποία θα καθορίσουν το ιατρείο σας. Πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι, το έδειξε η Κέτη, πώς ανακοινώνεις κάτι, έτσι. Πώς άγρος είναι. Εγώ έχω συνέχεια στο ιατρείο μου, γιατί είναι ένα ιατρείο που έρχονται για δεύτερη, τρίτη γνώμη, που φεύγουν γιατί λες, έλα κάνουμε βιοψία, καρκίνο έχεις, δεν το κατάλαβες. Δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, δεν ξέρεις πώς να πεις την επιπλοκή και τα χάνεις. Και επίσης αυτό που είπες, Απόστολε, το απλό, έτσι. Κάθε μέρα μου έρχονται και μου λένε, η προστατήτη για να πάρω ένα, έφυγα από έναν απατεώνα που με δούλευε. Λοιπόν, έτσι, γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείτε την προστατήτη, γιατί είναι δύσκολο θέμα να διαχειριστείς. Έτσι. Βέβαια, στην Αθήνα ξέρουν όλοι, τα θέλουν στο Διονύση στο Μητρόπουλο, οπότε δεν έχουν τέτοια προβλήματα, για να του περάσω το μικρόφωνο. Καλά, δεν θα απαντήσω για αυτό το πράγμα. Δόξα τω Θεώ. Ξέρουν και φεύγουν από μένα οι προστατήτες. Λοιπόν, ο προβληματισμός πιστεύω ότι που υπόθηκε για την ιστορία του παρατασιακού και του επικουρικού επιμελητή, που είναι ένα φλέγον ζήτημα αυτή τη δεδομένη στιγμή και όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε, είναι τι αρμοδιότητες έχει, που κανείς δεν τις έχει αναλύσει, κανείς δεν τις έχει προσδιορίσει και αποτελούν και λόγο τριβής πολύ σημαντικό. Ένας τρόπος που νομίζω, έστω όσο θα υπάρχει αυτή η ιστορία
που φαίνεται ότι μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι να σκεφτούμε επιτέλους την περίφημη ιστορία των fellowships. Δηλαδή, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στη διάρκεια, αυτό αποτελεί πεποίθηση δικιά μου, έτσι, ότι στη διάρκεια τη βασική της ειδικότητας, το να μάθει κανείς να κάνει μεγάλη ογκολογική χειρουργική δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και ούτε πρόκειται να το κάνει. Ότι αυτό το κομμάτι θα το κάνει τελειώνοντας τη βασική ειδικότητα, αν το επιλέξει να κάνει fellowship ογκολογικής χειρουργικής, καμία αντίρρηση. Το ότι θα μάθει να είναι πάρα πολύ καλός στο να βάζει τεχνητό σφινκτήρα και προσθετική ουρολογία, δεν νομίζω πως πρέπει να το κάνει στη διάρκεια της ειδικότητας. Νομίζω πως πρέπει να το κάνει μετά, στα πλαίσια ενός fellowship κλπ. Απλά και μόνο το λέω σαν προβληματισμό. Και θα τελειώσουμε μια πολύ ρηξικέλευτη ιστορία. Σας παρακαλώ πολύ να βγάλετε τον κομματισμό από μέσα σας, από όπου και αν προέρχεται, ακούγοντας αυτό που θα πω τώρα. Είναι αδύρυτη ανάγκη να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας του δημόσιου τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το παραδέχεται. Μία σκέψη από αυτές που έχουν κυκλοφορήσει είναι και αυτό το υβρίδιο της σχέσης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Υπόθηκε αυτή η ιστορία του mentorship, της αναγκαιότητας να έχεις τη συμμετοχή σε κάπου οργανωμένα και κάπου ειδικά. Θα πρέπει να έχουμε άποψη και γνώμη και όχι στήρα άρνηση να τα στυλώσουμε, διότι το επόμενο βήμα είναι μαύρο. Δεν είναι ούτε γκρίζο ούτε τίποτα. Είναι μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Εάν δεν πάρουμε χαμπάρι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό που είπε ο κύριος Αλιβιζάτος, ότι το επόμενο καθεστώς του ιδιώτη γιατρού πάει να γίνει η ιστορία της μισθωτής εργασίας. Όλα αυτά τα πράγματα να μην τα παραβλέπουμε, να τα επεξεργαζόμαστε στο μυαλό μας και σε όποιο βαθμό τα όργανά μας μπορούν να βοηθήσουν, αυτό να το κάνουν. Αλλά πάλι μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης και του προβληματισμού. Λοιπόν. Να πω κάτι και εγώ. Ναι, Τάσο. Δεν θα καταχρησώ τον χρόνο. Δύο σημεία ήθελα να επισημάνω. Θεωρώ ότι επίσης μια ελληνική πρωτοτυπία είναι ότι δεν υπάρχουν αίτη για την ειδικότητα. Δηλαδή θα έπρεπε η ειδικότητα να είναι κανονικά μοιρασμένη στα 5 χρόνια και να έχει συγκεκριμένο αριθμό ειδικευμένων για κάθε έτος. Εμάς μας είχε τύχει κάποτε από τους 9 που είχαμε, οι 7 να είναι τελειόφοιτοι και 2 μόλις είχαν έρθει. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να είναι δομημένη η ειδικότητα. Και το άλλο στοιχείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι πολύ καθορισμένα τα εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία δίνουν ειδικότητα. Έτσι, ο αριθμός αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται κάτι για να μειωθεί. Σε αυτό που θίγεις, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε συνειδητοποιήσει ότι η ουρολογική εταιρεία βγάζει ένα newsletter. Πόσοι από εσάς το έχετε δει από περιέργεια? Γιατί ανακάλυψα σήμερα, ας πούμε, ότι στο Διονύση δεν πηγαίνει. Στο τελευταίο τεύχος, ακριβώς αυτό αναφέραμε σε ένα newsletter για την ειδικότητα, ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα που τα προηγούμενα χρόνια τους έδωσαν το δικαίωμα να δίνουν ειδικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε. Ήταν ρουσφετολογικές και για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει να επιλέξουμε 5-10 μεγάλα κέντρα που να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Το έκαναν πολύ, έτσι. Οι Πολωνοί που τα κατάργησαν έκαναν 2 κέντρα, μόνο εκεί θα δώσουν ειδικότητα και αναβάθμισαν κατευθείαν μέσα σε 1 δεκαετία. Άλλαξε το πρόσωπο της πολωνικής ουρολογίας. Όχι μόνο οι Πολωνοί. Στην Ολλανδία, σε μεγάλο πανεπιστημιακό κέντρο, έκριναν ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά και τους πήρανε την άδεια να εκπαιδεύουν οι ειδικευόμενους.